Κρατά τη τηλεφωνική μας γραμμή, θα πάμε. Ο Υπουργός Υγείας είναι εκεί, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι. Μας ακούει ο κύριος Πλεύρης? Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα μας ακούτε καμιά χαρά. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει το πρόστιμο στους ανεμβολίας τους άνω των 60 ετών. Και επειδή ακούω διάφορα νούμερα να γράφονται, ότι έχει εμβολιαστεί το 90%, διότι υπάρχουν 300.000 οι οποίοι είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Δώστε μας λίγο την εικόνα, κύριε Υπουργέ. Ναι, κοιτάξτε, εμείς με τα στοιχεία τα οποία είχαμε, τα οποία στηρίζονται στην απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή είναι τα πιο αξιόπιστα όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι. Πριν ξεκινήσει το μέτρο ήταν 530.000 με 550.000 κόσμος που ήταν ανεμβολίαστοι άνω των 60 και πλέον είναι ένα ποσό γύρω στις, ένας αριθμός γύρω στις 300.000 και κάτι παραπάνω, δηλαδή 230.000 συμπολίτες μας λόγω της, του μέτρου της υποχρεωτικότητας πήγαν να εμβολιαστούν και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση. Από εκεί και πέρα γίνεται η διασταύρωση με τα ΆΜΚΑ και θα υπάρχει, που δεν είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας, και θα υπάρξει ο ακριβής αριθμός. Είστε ικανοποιημένος, διότι μιλάμε ότι είναι λιγότερο από το μισό, λιγότερο από το 50% αυτών που πήγαν για εμβολιασμό. Ήταν μια ηλικιακή ομάδα που ήδη ήταν ψηλά στον εμβολιασμό, δηλαδή ήταν γύρω στο 82% του εμβολιασμού όταν μπήκε το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Και με αυτούς που μπήκαν φτάσαμε στο 90. Ακριβώς, ξεπέρασε το 90. Άρα αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα πραγματικά είμαστε πάνω από στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Το σημαντικό όμως είναι ότι στην πραγματικότητα είναι και η ηλικιακή ομάδα η οποία κατά βάση τη βαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βγάζει σοβαρές νοσηλίες. Οπότε από τη μία πλευρά υπάρχει ικανοποίηση ότι έχουμε φτάσει πολύ ψηλό αριθμό. Από την άλλη πλευρά όμως παραμένουν γύρω στους 300.000 συμπολίτες μας που έχουν κάνει επιλογή να μην κάνουν το εμβόλιο και αυτοί είναι και πιο ευάλωτοι. Οπότε προφανέστατα καλούμε και αυτούς ασχέτως της υποχρεωτικότητας σημεί για την προστασία του εαυτού τους πάνω απ' όλα να παραμεμβολιαστούν. Ωραία. Με δεδομένο ότι υπάρχει μια τάση η οποία λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση της Όμικρον, θα έρθω λίγο και στα μέτρα που αφορούν την Όμικρον, γιατί και αν σκέφτεστε να άρετε κάποιους περιορισμούς. Με δεδομένο ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε μια περίοδο, όπως λένε οι ειδικοί, όπου θα κυριαρχήσει η Όμικρον έναντι της Δέλτα. Υπάρχει σκέψη στο μυαλό σας, μήπως τελικά, εάν όντως δεν επιβαρύνουν και τόσο πολύ το σύστημα αυτοί που έχουν μείνει εμβολιαστοί, να αρθεί το μέτρο, ή θα ήταν άδικο για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί? Μισό λεπτό, προσέξτε, για να μην δημιουργείται και λανθασμένες εντυπώσεις. Η Όμικρον δείχνει τα στοιχεία ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική και πολύ πιο ήπια ως προς την νόσηση έναντι της Δέλτα, αλλά όχι ότι είναι ήπια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό βλέπετε ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ νοσηλίες στις απλές κλίνες, ακριβώς γιατί η μεταδοτικότητα και η βαρύτητα της Όμικρον είναι σοβαρή, δεν φτάνει στο βαθμό της Δέλτα, αλλά όταν έχεις μεγάλη αύξηση και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα στον πληθυσμό και μεγάλη αύξηση κλινών απλών, προφανώς από αυτές τις απλές κλίνες στην πορεία θα βγουν και βαριές νοσήσεις, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξέταση αλλαγής αυτού του μέτρου. Τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδημία και υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, θα υπάρχει και το μέτρο. Και από εκεί και πέρα βλέπετε αντιθέτως, έχουμε κάνει και μια επιλογή επέκτασης της, κατά κάποιον τρόπο να της πω, έμεσης υποχρεωτικότητας στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων, που σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση εντός του 7 μήνου, δεν λογίζονται ως εμβολιασμένοι. Και αντιστοίχως και για τους υγειονομικούς, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου θα κληθούμε να αποφασίσουμε ως κυβέρνηση το αν θα είναι υποχρεωτικό συνολικά εμβολιασμός και επομένως αν κάποιος δεν εμβολιαστεί, δεν θα μπορεί να παραμείνει. Ωραία, εάν είναι υποχρεωτικός, αν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, καταρχήν έχετε φαντάζομαι εικόνα πόσοι είναι εκτός συστήματος αυτή τη στιγμή? Παραμένουν γύρω στις 5.000, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια δυναμική, γιατί και όσοι νοσούν επανέρχονται στο σύστημα, οπότε αυτά θα πρέπει να δούμε μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας, του χρόνου που ισχύει το πιστοποιητικό νόσης, αν θα εμβολιαστούν ή όχι. Το οποίο πιστοποιητικό θα ισχύει για 3 μήνες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι για παραπάνω. Ερώτηση. Είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί και τελικά αν η απόφαση είναι να βρεθούν εκτός συστήματος, να καλύψετε τις θέσεις, διότι η πίεση συνεχίζεται? Η πίεση συνεχίζεται, οι θέσεις και αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν και προφανέστατα, αν και εφόσον γίνει υποχρεωτικός
συνολικά πλέον εμβολιασμό στου υγειονομικού και όχι μόνο για το διάστημα το συγκεκριμένο. Προφανέστατα, όποιο επιλέξει να μην εμβολιαστεί και βρεθεί εκτό συστήματο, αυτομάτω θα προκηρυχθεί και η αντίστοιχη θέση. Άρα, το Εθνικό Σύστημα Υγεία θα βρει τον τρόπο να στελεχωθεί. Το θέμα είναι και για αυτού του ανθρώπου να καταλάβουν, γιατί με συγχωρείτε, εγώ σε αυτό είμαι αρκετά κάθετο, ότι ένα άνθρωπο ο οποίο αντιδρά απέναντι σε κάτι που επιστημονικά είναι το σωστό, προκειμένου να προστατεύσει τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βάλλονται, μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό κατά πόσο μπορεί να υπηρετήσει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επιστήμη έρχεται και λέει ότι αυτή είναι η λύση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω σε άλλες, μάλλον μπορώ να πω ότι σε κάποιες άλλες ομάδες άνθρωποι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, κάνουν λάθος. Αλλά στο κομμάτι των υγειονομικών μου παίρνει ένας επιπλέον προβληματισμός ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που υπηρετεί την επιστήμη της ιατρικής, που υπηρετεί την επιστήμη μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αρνείται την ίδια την επιστήμη. Ωραία. Άρα εκεί πέρα δημιουργείται ένας τέτοιος προβληματισμός και σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι δική του, αλλά αντιστοίχως έχει και την επιλογή πολιτεία να πει αν για τη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει κάποιος να είναι εμβολιασμένος ή όχι. Άρα είμαστε, είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα αποφασιστεί αν θα τελικά θα πάμε οριστικά σε μόνιμη υποχρεωτικότητα στο κομμάτι των υγειονομικών. Θέλω να πω σε ένα άλλο ερώτημα. Σας κατηγορεί λίγο η αντιπολίτευση για το ότι δεν έχετε μπει γρήγορα στο να επιστρατεύσετε τους ιδιώτες ή δεν έχουν μπει γρήγορα οι ιδιώτες γιατροί. Και ρωτώ, έχουν μπει ιδιώτες γιατροί, έχουν επιστρατευτεί για το ΕΣΥΑΤΙΚΙΣ και αναμένετε άμεσα η επιστρατευσή τους ή μπορεί να τους αποφύγουμε λόγω της υποχώρησης της Διασποράς? Λοιπόν, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, για να το δούμε όλο αυτό, ξεκινάμε από εκεί που είχαμε στην πρώτη φάση του προβλήματος. Βόρεια Ελλάδα. Όχι μόνο προσθέθηκαν στη Θεσσαλία και στην Μακεδονία άνω των 800 κλινών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε COVID είτε non-COVID κλινών, αλλά έγινε και επίταξη υπηρεσιών των ιδιωτών ιατρών. Παραμένει πώς στελεχωμένη η Βόρεια Ελλάδα, κύριε Υπουργέ? Γιατί εκεί βλέπουμε ότι έχουμε και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεμβολίαστων. Παραμένει, θα σας πω κάτι που είναι μια και μεγάλη θνητότητα, έτσι. Αυτό δείχνουν τα νούμερα. Ότι υπάρχουν πολλές ειδικότητες οι οποίες δυστυχώς, επειδή ακριβώς έχουμε πανδημία και η πανδημία αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες αναισθησιολόγων, πνευμονολόγων, εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο υποχρεωνόμαστε να πάμε και σε επίταξη υπηρεσιών. Στην Αθήνα, από την άλλη πλευρά και στο λεκανοπέδιο που λέτε, ξεκίνησε πλήρως εδώ και 10 μέρες η συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές και έχουμε 300 κλίνες COVID και άλλες τόσες non-COVID. Έχουμε το σύνολο των κλινών μέσα του ιδιωτικού τομέα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται και το σχέδιο, αν και εφόσον χρειαστεί, της επίταξης υπηρεσιών από ιδιώτες ιατρούς, όπου είμαστε σε μια συνεννόηση και με τους συλλόγους να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει ώστε να έχει κυρίως χαρακτηριστικά εθελοντικά από τη στιγμή που έχουμε και τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά αν αυτό δεν γίνει θα γίνει και επίταξη υπηρεσιών και στο λεκανοπαίδιο. Συνεπώς υπάρχει πλήρης συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν πολλοί ακροατές, οι οποίοι με ρωτούν το εξής. Εδώ μου λέει και λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Πλεύρη, εδώ και δύο μήνες προσπαθούμε να λάβουμε μια απάντηση για το πότε θα έρθουν οι ειδικοί για κατοίκον εμβολιασμό. Και μου λένε ότι υπάρχουν αρκετοί υπερήλικες, άρρωστοι, παράλυτοι κλπ. Που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έχουν γίνει πολλές αιτήσεις για κατοίκον εμβολιασμό, εξυπηρετούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός των μονάδων που πηγαίνουν, οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν, γι' αυτόν τον λόγο είπαμε ότι οι ηλικίες άνω των 60 που έχουν κάνει την αίτηση για κατοίκον εμβολιασμό, αυτοί δεν θα υπαχθούν στο δυσμενές πρόστιμο των 100 ευρώ μέχρι να... Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Δηλαδή όποιος έχει υποβάλει αίτημα δεν θα μπαίνει στη διαδικασία του προστίμου. Αλλά βέβαια το ερώτημα είναι ότι αυτός θέλει να εμβολιαστεί ούτως ή άλλως. Δεν το κάνει μόνο για το πρόστιμο. Ξέρετε όμως ότι άνω του 70% των ομάδων ήδη έχουν ικανοποιηθεί. Είναι τα αιτήματα προσεγγίζουν πολύ μεγάλους αριθμούς, άνω των 30.000, 20-25 έχουν ικανοποιηθεί και συνεχώς κινούνται. Πιστεύουμε δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί και οι κατοίκων εμβολιασμού. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των μέτρων. Εάν η αποκλιμάκωση στα κρούσματα θα φέρει και χαλάρωση των μέτρων. Θέλω να ξεκινήσω από τα σχολεία καταρχήν. Εάν υπάρχει θέμα αλλαγής πρωτοκόλλων στα σχολεία ή η διασπορά δεν είναι τέτοια που να δημιουργεί ανησυχία
Και αν ήρθε η ώρα να ξαναδούμε λίγο να επανέρχεται η μουσική, ας πούμε, για παράδειγμα, ή αυτό είναι μακρινό ακόμα σε σενάριο? Όχι, κοιτάξτε, όχι, δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι μακρινό. Θα περιμένουμε βέβαια με τα στοιχεία της πανδημίας. Τα μεν σχολεία θέλουμε να δούμε 2 εβδομάδες την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρωτόκολλο που όπως λειτουργήσε τους πρώτους 4 μήνες τώρα. Αν μπορείτε, κύριε Υπουργέ, λίγο, γιατί σας χάνουμε λίγο, αν μπορείτε λίγο να... Τα μηνύματα στο σχολείο της πρώτης εβδομάδας ήταν αισιόδοξα μηνύματα. Θεωρούμε ότι το πρωτόκολλο θα επιτύχει όπως πέτυχε και τους άλλους 4 μήνες. Από εκεί και πέρα, σε 2 βασικά μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, γιατί εντάξει, η μάσκα είναι προφανώς ένα μέτρο το οποίο θα μείνει και είναι για την προστασία μας, αλλά σε 2 βασικά μέτρα και η τηλεργασία είναι ένα μέτρο που μπορούμε να το διαχειριστούμε, που έχει να κάνει με τη διασκέδαση, μουσική, το ωράριο και τα γήπεδα που έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό κόσμου. Θεωρώ ότι με την πορεία της πανδημίας και συζήτηση στην Επιτροπή θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αποκλιμάκωση, ενδεχομένως όχι τώρα από αυτήν την εβδομάδα, γιατί και αυτή την εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή, αλλά η αίσθηση μου είναι ότι άμα έχουμε σταθερά στοιχεία πάνω από 2 εβδομάδες μείωση, είμαστε στην πρώτη εβδομάδα μείωσης, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση. Αν αυτή η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα, ή θα πάμε λίγο πιο κάτω, θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα έχουμε τη πανδημία. Άρα, κρατάω. Μουσική επανέρχεται στην εστίαση δεδομένων πάντοτε των αποτελεσμάτων και των συνθηκών που θα κυριαρχήσουν και ξαναβλέπετε το θέμα των γηπέδων για τη Super League. Αλλά ξέρετε, γιατί σήμερα είμαστε Δευτέρα, φανταστείτε ότι τα στοιχεία αυτή τη εβδομάδα είναι αρκετά κρίσιμα. Να δούμε δηλαδή αν συνεχίζεται η πτωτική πορεία της πανδημίας ή αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε η Επιτροπή θα έχει τα στοιχεία αυτά όταν θα συνεδριάσει και θα μπορέσει να μας εξηγηθεί αναλόγως, αλλά η βούληση γενικώς είναι της κυβέρνησης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πάντοτε βέβαια με γνώμονα τη δημόσια υγεία, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Άρα δεν είμαστε δογματικοί να επιμείνουμε σε μέτρα όταν φαίνεται ότι αυτά δεν χρειάζονται, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα ακριβή στοιχεία. Λοιπόν, η κριτική της αντιπολίτευσης έχει να κάνει και με το νέο νόμο που φέρνετε για την υγεία, πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί για τα ΣΔΙΤ και ούτω καθεξής. Είναι αυτό ένα κομμάτι, ένας προάγγελος για το τι θα αρχίσουμε να βλέπουμε για το νέο ΕΣΥ? Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολλές αλλαγές. Κάποια στιγμή η πανδημία θα τελειώσει. Έδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι στάθηκε. Στάθηκε όμως με πολύ μεγάλα προβλήματα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ένα νέο ΕΣΥ. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχετε πει και εσείς. Ακριβώς. Προσέχετε, γιατί οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια, που αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια υπολειτουργεί και ήταν και ένα θύμα της πανδημίας, γιατί όλη η αντιμετώπιση ήταν νοσοκομειοκεντρική. Οπότε θα υπάρξει άμεσα ένα νομοσχέδιο που θα κάνει τις αλλαγές στον ΕΟΠΗ, όπου θα βάλει τάξη και στους ιδιώτες παρόχους, αλλά θα έχει και περισσότερες παροχές για τον ασφαλισμένο, ο οποίος αντίστοιχος θα δομηθεί πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και από εκεί και πέρα και η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάγκα, επεξεργάζεται το νέο χάρτη υγείας που έχει να κάνει με το ΕΣΥ. Και κύριε Τένο, να σας πω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο χρήματα, πάρα πολλά χρήματα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, τα οποία θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε σε όλο το εύρος των υπηρεσιών υγείας και με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι εκεί που ιδεολογικά μπορεί να έρθει μια κόντρα, αλλά εμείς σε γνώμονα και σε αντίληψη θα βάλουμε τον ασθενή και τον πολίτη, και πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα έχει ως επίκεντρο τον ασθενή. Δεν θα δομούνται δηλαδή δομές με γνώμονα ότι πρέπει να ικανοποιηθούν πιέσεις τοπικών κοινωνιών ή αν θέλετε πολιτικές πιέσεις, αλλά με γνώμονα να εξυπηρετεί το ασθενής. Θα είναι ένα σχέδιο που θα παρουσιαστεί στο σύνολό του το αμέσως προσεχές διάστημα και τμήματα ήδη αυτού υλοποιούνται, κυρίως το κομμάτι του ΕΟΠΗ και της πρωτοβάθμιας αλλά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μόλις ολοκληρωθεί ο υγειονομικός χάρτης. Υπάρχει περίπτωση να δούμε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, να αλλάξει το μοντέλο? Όλες οι δομές θα παραμείνουν, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να συγκεκριμένες δομές, αφού υλοποιηθεί βέβαια ο υγειονομικός χάρτης, βάσει των αναγκών να αλλάξουν χρήση. Δηλαδή, μπορεί κάποια κλινική να έχει διαφορετικές ειδικότητες από αυτές τις οποίες έχει βάσει των αναγκών, ή μπορεί κλινικές που είναι κοντινές κάποιες να πάρουν μεγαλύτερο βάρος χειρουργείων και κάποιες άλλες να έχουν χαρακτηριστικά περισσότερο επιγόντων περιστατικών εξωτερικών ιατρίων και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αλλά αυτό θα αποτελέσει μια διαδικασία διαβούλευσης. Δεν θα κλείσουν δομές, αλλά μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας τους χάρη στις εξυπηρέτησεις των
ασθενών. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο και θέλω να μου σχολιάσετε, δεν θα γίνονται να μην σας το συζητήσω, το περιστατικό το οποίο συνέβη με τον κύριο Πολάκη σε μια ταβέρνα. Προκλήθηκε για άλλη μια φορά σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο κύριος Πολάκης, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο αστυνομικός, ο οποίος επέβαλε πρόστιμο σε ένα εστιατόριο, σε έναν υπάλληλο, παρενέβη, τον απείλησε λέγοντας θα σου δείξω που θα πας. Από την άλλη, ο κ. Πολάκης δίνει μια άλλη ιστορία, ότι ίσως να ήταν και στημένη όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Εγώ θα σας πω γιατί διάβασα και την απάντηση του κ. Πολάκη. Ακόμα και αν το περιστατικό έγινε όπως το λέει ο κ. Πολάκης, που οφείλω να σας πω ότι δεν το πιστεύω, εγώ πιστεύω τον αστυνομικό και το λέω ευθέως, αλλά ακόμα και αν έγινε όπως το λέει ο κ. Πολάκης, πάλι θέλω να μου πει ο καθένας και ο ακροατής που ακούνε, αν του αρέσει η εικόνα ότι όταν γίνεται ένας έλεγχος και ένας βουλευτής πιστεύει ότι ο έλεγχος δεν είναι σωστός, θα σηκωθεί και θα ζητήσει το λόγο και θα τον αντιδράσει. Κύριε Τζένο, στις ευνομούμενες πολιτείες, όταν μπαίνει κάποιος ο οποίος είναι να επιβάλλει ένα πρόστιμο, υπάρχουν διαδικασίες να προσλογηθεί το πρόστιμο. Διαδικασία ότι σηκώνεται ο βουλευτής και ζητάει το λόγο, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει σε καμία χώρα παρά σε χώρες που απέχουν πολύ από τις λογικές των δυτικών δημοκρατιών όπου υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Συνεπώς, εάν έγινε το περιστατικό όπως το λέει ο αστυνομικός, το οποίο εγώ πιστεύω σημαίνει ότι ο κ. Πολάκης έχει για μια ακόμη φορά εκτραπεί με την πλήρη ανοχή του κ. Τσίπρα, αν έγινε όμως το περιστατικό και όπως το λέει ο κ. Πολάκης, σημαίνει ότι πάλι χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα παρενέβη, δίνοντας τον τόνο ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να σβήνουν πρόστιμα και να παρεμβαίνουν. Με συγχωρείτε, τέτοιες λογικές εμείς δεν θα τις επιτρέψουμε. Και οφείλω να πω ότι η ελληνική αστυνομία και ο υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος κάνουν έναν τρομακτικό αγώνα για την τήρηση των μέτρων συνολικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ο υπουργός και οι αστυνομικοί πρέπει να την χάνουν του σεβασμού από όλους μας, ενώ και από όσους βρίσκονται παντού, και όχι να τους δημιουργούμε πρόβλημα στο έργο τους. Και εγώ, επειδή η συνεργασία μας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πάρα πολύ στενή, ακριβώς γιατί κάνουν τον έλεγχο των υγειονομικών έργων, θέλω να πω ότι ο κ. Θοδωρικάκος έχει εντείνει πάρα πολύ τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Και χάρη σε αυτούς τους ελέγχους μπορούμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα προς την τήρηση των μέτρων. Λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα. Μάλλον θέλω να μας πείτε πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τη χορήγηση των αντιοικών φαρμάκων, αλλά τα αντιοικά φάρμακα είναι εδώ. Ναι, έφτασαν, έχουν περάσει και ταινίες και τώρα πια είναι θέμα χρόνου κάποιων διαδικαστικών. Δηλαδή είμαστε στην τελική ευθεία, πιστεύω, πολύ άμεσα, γιατί κυρίως έχουν να κάνουν με ένα σύστημα ότι πλέον δεν δίνονται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία, αλλά είναι φάρμακα που δίνονται και σε άλλα σημεία. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό άμεσα, κύριε Τζένο, θα ανοίξουμε. Ωραία, αντιοικά φάρμακα, μονοκλονικά, περισσότερα εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή ίσως να δούμε να έρχεται το τέλος του συνεχούς εμβολιασμού, γιατί ακούμε, ας πούμε, για παράδειγμα το Ισραήλ για τέταρτη δόση και πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει όταν θα τελειώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά τους τρεις μήνες ή μετά τους 7 μήνες. Ό,τι αν έχουν εμβολιαστεί, θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ή τα νέα φάρμακα αλλάζουν το μοντέλο, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Τζέν, θα ακολουθήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Σίγουρα και οι εμβολιασμοί μας βάζουν σε μια άλλη κάλυψη και οι θεραπείες που έρχονται. Καθώς, για να είμαστε ειλικρινείς, και η πορεία της πανδημίας, η οποία πορεία της πανδημίας δείχνει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα έχουμε και μια εξασθένησή της. Αυτή είναι η πορεία των πανδημιών. Ευελπιστούμε ότι αυτό συμβαίνει τώρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Θεωρούμε ότι όσο η επιστήμη έχει πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια της, τόσο βρισκόμαστε και πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.